Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο παραδοσιακού ξερίσματος. Στο σημερινό βίντεο θα κάνω δοκιμή κρέμας, μηχανής και λεπίδας. Πάμε λοιπόν να δούμε τα σημερινά προϊόντα. Ξεκινώντας από την κρέμα, μας έρχεται από Ιταλία, από μια εταιρεία η οποία η αλήθεια είναι, εγώ προσωπικά γνώριζα μόνο από τις μηχανές που κυκλοφορούν με τη συγκεκριμένη επωνυμία, αρκετά οικονομικές κινέζικες μηχανές. Κρέμα, σαπούνι δεν είχα δει ποτέ. Έχω πολύ περιέργεια να δω πώς είναι. Και αυτή είναι η The Save Factory Saving Cream. Συγκεκριμένη είναι με λιβάνι και μαύρο πιπέρι το άρωμά της. Συσκευασία 125 ml στα 8,90. Αρκετά καλή τιμή. Εδώ στην πίσω μεριά έχει διάφορες πληροφορίες και τα συστατικά, τα οποία είναι αυτή εδώ η σειρά, πολύ λίγα, θα σας τα γράψω και στην περιγραφή. Δεν περιέχει ζωικό λίπος. Πάμε να τη δούμε και από μέσα πώς είναι. Η φύτηση είναι αυτή εδώ. Εγώ θα έλεγα ότι μοιάζει πιο πολύ σε μαλακό σαπούνι παρά σε κρέμα. Έχει ακριβώς την ίδια υφή με τα σαπούνια της Razor Rock. Σε ένα μαλακό σαπούνι. Αρωματικά τώρα, όπως είπαμε, λιβάνι και μαύρο πιπέρι. Ξεκάθαρα ανοίγοντάς το, αυτό που κυριαρχεί, τουλάχιστον στη δική μου μύτη, είναι το μαύρο πιπέρι. Πάρα πολύ έντονο, ξεκάθαρο. Πίσω έρχεται μια άλλη μυρωδιά η οποία είναι τσιβαριά, υποθέτω ότι είναι το λιβάνι. Αλλά αυτό που κυριαρχεί, όπως είπα, είναι το μαύρο πιπέρι. Ωραίο άρωμα. Χειμωνιάτικο θα το έλεγα. Τσιβαρί. Πολύ ωραίο. Βγαίνουν άλλα 5-6 αρώματα νομίζω, τα οποία έχουν όλα μέσα μαύρο πιπέρι και κάτι άλλο μπροστά. Το συγκεκριμένο είναι λιβάνι και μαύρο πιπέρι, έχει τζίντζερ και μαύρο πιπέρι, δεν θυμάμαι τώρα, σουβλάκι και μαύρο πιπέρι, διάφορα, ανανά και μαύρο πιπέρι. Τέλος πάντων, το μαύρο πιπέρι είναι πάντα μέσα από ό,τι είδα. Εδώ κυριαρχεί, δεν ξέρω αν σημαίνει το ίδιο και στις υπόλοιπες κρέμες. Πάντως είναι έτσι ωραίο, όπως είπα, χειμωνιάτικο. Κρεμούλα λοιπόν, The Save Factory, λιβάνι και μαύρο πέρι. Να δούμε τι λέει, είμαι πολύ περίεργος να δω πως θα είναι. Θα βάλω και θα τη δουλέψω εδώ πέρα μέσα στο μπολ. Και να περάσουμε στη δεύτερη πρωταγωνίστρια που είναι η μηχανή. Σήμερα σας έχω μηχανή από Κίνα, από AliExpress. Ξέρετε, αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Έρχεται λοιπόν σε αυτήν εδώ τη συσκευασία, Safety Razor. Έξω έχει ένα σχέδιο μιας μηχανής πεταλούδας, δεν περιέχει μέσα βέβαια πεταλούδα, βγάζουν μάλλον ένα κουτί και βάζουν μέσα όλες τις μηχανές. Η συγκεκριμένη, όπως είπα, δεν γράφει τίποτα, δεν έχει κάποια επωνυμία. Συνήθως αυτές τις μηχανές που έρχονται από AliExpress τις βαφτίζω σύμφωνα με τη ονομασία της λεπίδας με την οποία έρχονται παρέα. Εδώ τώρα έχουμε το εξής, έρχεται με μια λεπίδα η οποία δεν γράφει απολύτως τίποτα, βλέπετε λευκό χατάκι. Μέσα, έξω διπλό, μέσα διπλό χαρτάκι. Η λεπίδα σκέτη, ένα κομμάτι λαμαρίνα, ας πούμε, δεν γράφει τίποτα. Φυσικά και την αφήσω στην άκρη, δεν θα δουλέψω τη συγκεκριμένη αγνώστου ταυτότητος λεπίδα. Δεν μπορώ λοιπόν να τη βαφτίσω κάπως, έτσι ανώνυμη θα την αφήσουμε τη μηχανή. Είναι αυτή εδώ, πάρα πολύ όμορφη μηχανή, χρυσού χρώματος. Ήταν και ο λόγος που την επέλεξα, στις φωτογραφίες ειδικά φαινόταν εντυπωσιακή από κοντά. Το φινίρισμα, η αλήθεια είναι, δεν είναι και τόσο καλό, αλλά εντάξει, είναι μηχανή κάτω των 5 ευρώ, οπότε δεν είχα και τις τρελές απαιτήσεις. Παρ' όλα αυτά είναι έτσι αρκετά στραφτερή και όμορφη μηχανή, τριών τεμαχίων, λαβή, base plate και top cap. Όπως μπορείτε να δείτε, ξεκάθαρα είναι τύπου tech. Μήκος έχουμε 8,5 εκατοστά. Βάρος 59 γραμμάρια, με το περισσότερο βάρος να είναι στη λαβή 45 και 14 στην κεφαλή. Παρ' όλα αυτά δεν το καταλαβαίνεις, έχει πάρα πολύ ωραίο ζύγισμα. Αυτή λοιπόν είναι η μηχανούλα που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα, η οποία η αλήθεια είναι ότι δεν μου είναι άγνωστη, γιατί όσοι βλέπετε το κανάλι, ξέρετε ότι έχω ξαναδοκιμάσει τέτοιες
μηχανές, τέτοιες κεφαλές. Μία από αυτές λοιπόν είναι και η Roman Empire, ο Αύγουστος. Βλέπετε, είναι ακριβώς η ίδια μηχανή. Το μόνο που αλλάζει είναι το χρώμα, ίδια λαβή, ίδιο base plate, ίδιο top cap. Το μόνο που αλλάζει είναι το λογότυπο και το χρώμα. Οπότε ουσιαστικά μου είναι γνωστή η μηχανή και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να δοκιμάσω μια νέα λεπίδα. Θα τη φορτώσω λοιπόν μια King από την Treat. Συσκευασία των 10 λεπίδων σε 1-10, αρκετά οικονομικές λεπίδες. Έχω πει τη γνώμη μου για τη Street, είναι αρκετά τιμιές λεπίδες, αρκετά καλές. 10 όπως είπαμε, Πακιστάν. Γράφει εδώ και το γνωστό ποιηματάκι που βάζουν κάτι τέτοια πάνω στη Street. 10 Blades, Majestic Saves. Έχω δει σε αρκετές συσκευασίες και γράφουν κάτι περίεργα τέτοια ποιηματάκια. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τώρα. Πινελάκι θα χρησιμοποιήσω το Omega, το 10018, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ ωραίο πινελάκι. Αρκετά μαλακό για χείρος. Και θα τελειώσουμε με straight original. Πάρα πολύ ωραίο, κλασικό άρωμα. Pre-save δεν κάνω κάτι, έχω κάνει μπάνιο πριν ξεκινήσω το βίντεο. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ πέρα, έχω ετοιμάσει το σαπούνι που θα δουλέψουμε. Πάμε όμως πρώτα να ανοίξουμε τις treat. Πρώτη δοκιμή για τη συγκεκριμένη λεπίδα. Αυτή είναι η συσκευασία της. Πολύ ωραίο. Και πάρα πολύ ωραία μέσα. Δεν έχει καθόλου κόλλα. Πεντακάθαρη λεπίδα. Έτσι μου αρέσει. Και πάμε για φόρτωμα στη μηχανή. Ορίστηκε η μηχανή με φορτωμένη τη λεπίδα. Έχει κάτσει πάρα πολύ καλά. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον αφρό μας. Έχω βάλει πάρα πολύ ποσότητα. Αλλά δεν πειράζει, προχθές δούλευα ένα Razor Rock με την ίδια, είχα βάλει την ίδια ποσότητα στο bolt και έκανα αφρό για ένα λόχο και πάλι περίσεψε. Πιπεράκι, πολύ έντονο όπως είπα. Λοιπόν, έχω φέρει την κρέμα σαπούνι σε ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα. Βλέπετε πόσο σαπούνι, δεν ξέρω αν φαίνεται, πόσο έχει ακόμα κάτω. Έχει πάρα πολύ, έχει απομείνει. Οπότε θέλει πολύ μικρότερη ποσότητα σίγουρα. Αρκετά πυκνός αφρός. Και πάμε να απλώσουμε στο πρόσωπο. Πρέπει να βάζω πιο λίγο, τώρα και με το μουστάκι χρειάζομαι λιγότερη ποσότητα αφρού. Πάρα πολύ ωραίος αφρός, ωραία δομή, σχετικά γρήγορα με λίγο νεράκι. Πάρα πολύ ωραίο, για να δούμε. Ωραίο άρωμα, βαρύ όπως είπα. Αλλά δεν καταλαβαίνω τόσο πολύ το λιβάνι. Όπως είπα, είναι πολύ πιο έντονο το μαύρο πιπέρι. Νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά. Και πάμε να ξεκινήσουμε από το κατέβασμα να δούμε τι λέει το σαπουνάκι.
και η λεπίδα. Λοιπόν, απλωμένο στο πρόσωπο, Shea Factory Shaving Cream με λιβάνι και πιπέρι. Μηχανούλα, όπως το σκέφτομαι, μπορούμε να την ονομάσουμε για αυτή The Shea Factory, γιατί σίγουρα υπάρχει μηχανή ίδια ακριβώς σε ασημή χρώμα The Shea Factory. Τέλος πάντων, μηχανούλα από AliExpress, τύπου tech, φορτωμένη με μία kink από την πρώτη δοκιμή, πρώτη χρήση, και τα τρία προϊόντα, και η μηχανή και η λεπίδα και το σαπούνι κρέμα. Για να δούμε. Ξέχασα να πω, γένεια 4 ημερών. Γλιστρά αρκετά. Τι ωραίο ξύλισμα. Νομίζω ότι η τρίχα αυτή 3-4 ημερών είναι η πιο ιδανική. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα ξέρετε, αυτή τη στιγμή κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο ξύρισμα. Πάρα πολύ ωραίο ξύρισμα. Και προσπαθώ να καταλάβω πού οφείλεται. Να πω ότι αυτές οι μηχανές, με αυτή την κεφαλή, τη συγκεκριμένη κεφαλή, μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή θα μπορούσα να μείνω με αυτή που σας έδειξα, την Roman Empire. Είναι, δεν ξέρω, μου έχει κάτσει πάρα πολύ καλά, απίστευτα καλά και μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε ίσως το σαπούνι πρέπει να το έχω δοκιμάσει μια άλλη μηχανή, γιατί αυτή για μένα είναι για τα γούστα μου η top κεφαλή, μου αρέσει πάρα πολύ. Για τη λεπίδα μπορώ να σας πω ότι είναι μέτρια σκοπτικότητας. Με εδώ τώρα είχα ένα κόψιμο από ένα προηγούμενο ξύρισμα και καλύτερα να μην περάσω από εδώ. Μην ανοίξει. Θα αλλάξουμε το μουστάκι. Έχουμε και το άγχος του μουστακίου τώρα. Πάρα πολύ ωραία, ήπια γλυκιά μηχανή, γλυκιά και λεπίδα, το σαπούνι, παύλα κρέμα, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, ήπια μηχανή όπως είπα, δεν είναι τόσο βαθύ το πρώτο πέρασμα, θα χρειαστεί σίγουρα και δεύτερο, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Πρώτο κατέβασμα. Ρίχνω λίγο νερό και επιστρέφω για δεύτερο και τελευταίο χέρι. Έχει μυρίσει όλο το μπάνιο πιπέρι. Πολύ ωραίο σαπούνι.
Κοιτάξτε εδώ κάτω πόσο σαπούνι έχει μείνει. Θα το χρησιμοποιήσω και σε επόμενο ξύρισμα, το μην πάει χαμένο. Μιας και είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα δοκιμάσω και με άλλη μηχανή, με άλλη λεπίδα, να δούμε τι λέει. Κάνω μια δοκιμή off camera στο επόμενο ξύρισμα. Λοιπόν, για πάμε για δεύτερο. Δεν νιώθεις καθόλου λεπίδα. Μπορείς να κινηθείς πολύ γρήγορα, άφοβα. Αποδοτική όμως. Αρκετά αποδοτική. Για όσους δεν προτιμούν τις πολύ επιθετικές μηχανές, αρέσουν οι ήπιες, είναι must, είναι must. Και είναι πάρα πολύ οικονομικές μηχανές, έτσι. Ειλικρινά θα μπορούσα να μείνω με μια τέτοια μηχανή. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ειδικά για αυτό το μήκος της τρίχας είναι πάρα πολύ καλή. Ίσως σε πιο μακριά λίγο να μπουκώνει, τώρα όμως δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όνειρο. Όνειρο, όνειρο. Όνειρο. Σαπούνι. Το νερό. Μου θυμίζει τις Razor από το... Καλά, να έχω δοκιμάσει το 666, έχει και τάλι το συγκεκριμένο. Της Razor. Έχει ίδια γλιστράδα, ίδια... Πάρα πολύ ωραίο. Τέλεια. Λοιπόν, έχει περισσέψει αρκετό, όπως είπα. Να καθαρίσω από εδώ το μπολ. Να πάρω από μέσα εδώ σαπουνάκι. Λοιπόν, ξέρετε τώρα, απλώνω, ξεπλένω και επιστρέφω για το τέλος. Βλέπετε, εξαιρετικό αποτέλεσμα, χωρίς ερεθισμούς, τρομερό το σαπούνι, μηχανή, όλα τέλεια. Και πάμε να τελειώσουμε με Straight Original. Τέλεια. Ωραίο. Καθόλου τσούξιμο. Τέλεια. Να βάλω λίγο ακόμα.
Άψογα, 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 άψογα. Με τις υγείες μου σχεδόν τελειώσαμε. Τώρα έχουμε και το μουστάκι, το οποίο πρέπει να έτσι περιποιηθούμε λίγο. Οπότε, τι έχουμε εδώ. Έχουμε ένα λαδάκι από Σιέν. Έχω πάρει αυτό το λαδάκι, το οποίο το είχα πάρει πριν από καιρό για pre-save. Τώρα θα το χρησιμοποιώ για το μουστάκι, έτσι γελούς είναι και για το γένεια και για πρόσωπο. Έχει καρύδι και εθέρια έλαια από κέδρο. Εδώ 30 ml είναι η συσκευασία. Πόσο έχει νομίζω, 3,5 ευρώ κάπου εκεί. Λοιπόν, βάζω μερικές σταγόνες εδώ στο δάχτυλο. Εντάξει, μυρίζει πολύ έντονα το καρύδι. Κέντρο, δεν πιάνω εγώ τίποτα. Καρύδι. Λίγες σταγόνες ακόμα. Τέλεια. Με τις υγείες μου ολοκληρωμένα τώρα και μουστάκι και πρόσωπο, όλα άψογα, απολαυστικότατο πραγματικά το σημερινό ξύρισμα, μου άρεσε πάρα πολύ. Η κρέμα εξαιρετική, πάρα πολύ καλή ολισθηρότητα, προστασία, value for money σίγουρα, πολύ καλή τιμή, μεγάλη ποσότητα, πάρα πολύ καλή η The Save Factory. Το ίδιο φυσικά και η μηχανούλα. Θα ξαναπώ για πολλωστή φορά και αναφέρομαι σε αυτούς που τους αρέσουν οι ήπιες μηχανές, που δεν κάνουν πολλές κόντρες και τέτοια. Είναι must, πρέπει οπωσδήποτε να την έχουν στο dentus. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία μηχανή, εξαιρετική. Προσέξτε, τύπου tech, η συγκεκριμένη όμως, που έχει αυτά τα πυράκια από κάτω, όπως είπαμε είναι αυτή. Εδώ στην Ελλάδα βρίσκεται, ας πούμε, εύκολα αυτή στο Hair Maker, την Roman Empire την Αύγουστος, και υπάρχουν γενικά πολλές Κινέζικες, να έχουν και αυτή εδώ πέρα από τη Rimei, είναι ακριβώς η ίδια κεφαλή. Η ποιότητα της, η κεφαλή είναι διαφορετική, γιατί υπάρχουν πολλές τύπου tech οι οποίες είναι έτσι σαν κουτάκι από αναψυκτικό το υλικό. Αυτές όσες έχω πάρει εγώ τουλάχιστον, είναι πολύ καλύτερη η ποιότητα κατασκευής και είναι εξαιρετικές γλυκές, ήπιες, απίστευτες μηχανές, πάρα πολύ καλές. Και η λεπίδα φυσικά, η Treat, αρκετά καλή, ήπια λεπιδούλα, τίμια. Σίγουρα θα τη δοκιμάσω και με άλλες μηχανές, έτσι να έχω μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Αυτά φίλοι μου, ένα ακόμα ξύρισμα έφτασε στο τέλος. Μέχρι την επόμενη φορά εύχομαι να είστε όλοι καλά και να έχετε απολαυστικά ξυρίσματα. Γεια χαρά!